Ρε εσύ, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ή κάνουμε ή δεν κάνουμε μεταμόρφωση, Μαρία. Και έκανες πολύ απλή δουλειά, δηλαδή δεν έβαλες πράγματα που να είναι. Έβαλα πράγματα ώστε να μπορέσει και η ίδια να τα υιοθετήσει τη δουλειά της. Είχαμε σοβαρό θέμα στο κομμάτι της επιλογής των πραγμάτων που πρέπει να φοράει καθημερινά στη δουλειά. Δεν της άρεσε τίποτα. Οπότε εγώ της δείχνω ουσιαστικά τι θα μπορούσε να κάνει και να φαίνεται νέα, ανανεωμένη, στυλιζαρισμένη πολύ σωστά. Καλέ, είναι κούκλα. Έλα, Δημητρή. Μπράβο σου. Καλώς την. Καλησπέρα σας. Και ας άργησε. Τα μαλλιά, το μακιγιάζ, απλό, καθαρό. Θέλω να γυρίσεις να δεις, γιατί να μην χάσουμε χρόνο, γιατί πραγματικά θέλω να δω πώς θα δεις τον καινούριο σε αυτό. Άγχος έχει. Δεν ξέρω αν θέλει να κλάψει που δεν βρίσκει τα παλιά της μαλλιά ή αν θέλει να κλάψει από συγκίνηση που της αρέσει το τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα ωραία. Εσύ είσαι ωραία και έχεις μια φινέτσα σαν άνθρωπος, αυτή η γλυκύτητά σου. Συγκινήθηκε και η Βόνη. Δεν θα κλαίμε όλοι. Είναι. Είναι τόσο ωραία που ναι, είμαστε και όταν συμβαίνει αυτό και βλέπω τον εαυτό της και την συγκινεί. Ναι, απλά μια, που λέμε, είναι απλά μια εικόνα. Είναι πολύ περισσότερα από μια εικόνα πολλές φορές. Ναι, Βόνη, έχεις πολύ δίκιο. Δεν είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα, παιδιά. Αυτό είναι μια νέα αλλαγή για τη ζωή της και για τη δουλειά της. Να αγαπήσει πάλι ξανά τον εαυτό της. Ένα χαρτάκι. Έλα, συγκινήθηκε. Κοίτα τι ωραίο σώμα που έχει. Εγώ νομίζω ότι η Βόνη είπε όλο το νόημα του Style Me Up. Ξαφνικά είδε τον εαυτό της και ήταν σαν να κάνει και μια συνειδητοποίηση. Για το ότι αυτή είμαι, μπορώ να είμαι. Έτσι ένιωσα εγώ. Θες μια αγκαλιά. Να κλαίμε όλους τώρα. Όχι, όχι, απλά είμαι έτσι σαν άνθρωπος, εντάξει, με τα παραμικρά. Είσαι ευαίσθητη, ναι. Ωραία, ας μιλήσουμε για τα ρούχα. Καταρχήν σου πάει, για να αλλάξεις λίγο, σου πάει πάρα πολύ αυτό το θαλασσία, ναι. Και με το μαύρο που το συνδύασε πολύ ωραίο, Ναι, πολύ φίνο είναι. Μπράβο τον Δημήτρη. Και σου πάνε τόσο τα τακούνια, προσπάθησε λίγο να τα φοράς, να συνηθίσεις. Οπωσδήποτε. Γιατί και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα αυτή και θα προσπαθήσω να συντηρήσω. Ναι, Γιάννη μου, έχεις λιγώσει κι εσύ, έχεις συγκινηθεί. Ναι, έχω λιγώσει, πάντα συγκινούμαι με τα κορίτσια που βλέπουν τον εαυτό τους, την καινούργια τους εικόνα και χαίρονται με το συγκεκριμένο συνέστημα. Ήταν η κατάλληλη στιγμή και για εμάς και για εσένα για να θυμηθούμε τι σημαίνει πραγματικά Style Me Up. Είναι οι στιγμές που πρέπει να σχολιάσω και το styling. Anyway, παρόλα αυτά, βλέπω μια άρτια, πάρα πολύ κομψή, σύγχρονη γυναίκα με φουλ αισθησιασμό, τέλειο make-up, τέλεια μαλλιά τρίφωνα. Πραγματικά είναι όλα άρτια. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι με πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ για όλα, για τρίφωνα, για τον Δημήτρη και όλους σας και σας, Μαρία μου. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμένα μου δώσες πολύ χαρά και ξέρω σε όλους μας έδωσες πολύ χαρά, γιατί χαιρόμαστε τόσο πολύ όταν κάποιος βλέπει το αποτέλεσμα και νιώθει έτσι. Είναι θαυμάσιο για μας. Γιατί νιώθουμε ότι κάνουμε καλή δουλειά και προσφέρουμε. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Χρόνια μας πολλά. Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς να δείτε την εικόνα του εαυτού σας που έχετε ξεχάσει ή δεν την έχετε βρει ακόμη, δηλώστε συμμετοχή στο Style Me Up στο Open. Η Έμι θα κάνει την πασαρέλα της αποχαιρετώντας. Καλό απόγευμα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη. Destinies collide. You lose control.